Η ώρα για το τρένο στην Αχαΐα έφτασε και το Υπουργείο Υποδομών μετά τις εξελίξεις στην Πατρών Πύργο επιχειρεί να κλείσει και το άλλο μεγάλο μέτωπο στην Πάτρα, αυτό της διέλευσης του σιδηροδρόμου από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ο Κώστας Καραμαλής πιθανόν και την άλλη εβδομάδα να βρεθεί στην Πάτρα για να ανακοινώσει επίσημα την πρόταση του Υπουργείου, η οποία θα κινείται στο πλαίσιο των όσων έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση. Σχεδιασμός ο οποίος δεν βρίσκει σύμφωνη τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Ελπίζουμε σε επόμενες μέρες ο Υπουργός θα εξαρθεί και από το πρόγραμμά του και την αποφασή του πότε θα γίνει αυτό, θα έρθει στην Πάτρα για να ανακοινώσει την πρόταση για τη διέλευση της Πάτρας. Να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους φορείς, το Δήμο, την Περιφέρεια, τους φορείς της Πάτρας, για να προχωρήσουμε και σε αυτό το έργο το οποίο είναι το τελευταίο έργο που μένει σε εκκρεμότητα για να ολοκληρωθεί ο άξονας ΠΑΘΕΠ. Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιδωμένη. Ο κεντρικός κορμός. Αυτά θα τα ανακοινώσει ο Υπουργός. Έχει προειδεάσει με τις ανακοινώσεις του τελευταία πώς θα κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτός θα τα πει και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε τη δουλειά μας και σε αυτό το κομμάτι. Ο κ. Φιλιόπουλος τόνισε ότι πολύ σύντομα το τρένο θα φτάσει με τακτικά δρομολόγια στο Αίγιο, ενώ αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στην Ιταλία υβριδικές μηχανές τρένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη γραμμή Αίγιο-Κιάτο, όπου δεν υπάρχει ακόμα ηλεκτροκίνηση. Θα έρθουν καινούρια υβριδικά τρένα, ειδικά για το σκοπό αυτό από την Ιταλία. Τώρα κατασκευάζονται. Προς το τέλος του 2021 θα έρθουν εδώ και θα δρομολογηθούν στη γραμμή αυτή μέχρι το Αίγιο. Καινούρια. Θα είναι υβριδικά, θα έχουν και ηλεκτροκίνηση και θα έχουν και διζελοκίνηση και θα είναι πάρα πολύ καινούρια, ολοκένουργια τρένα και πάρα πολύ καλά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες υψηλών ταχυτήτων. Μιλάμε για όλα αυτά είναι υψηλών ταχυτήτων. Αναφορικά με τα δρομολόγια του προαστιακού της Πάτρας προς την κάτω Αχαΐα, αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Σπηλιόπουλο, θα ξεκινήσουν την 1η Φεβρουαρίου, με τακτικά δρομολόγια τα οποία στο μέλλον θα πυκνώσουν ανάλογα και με τη ζήτηση του επιβατικού κοινού.